η αρμάδα του Ντεγκόλ σε άσκηση με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό στα Δωδεκάνησα, εκεί που βγάζουν αφρούς οι Τούρκοι. Η Ελλάδα φαίνεται λοιπόν αποφασισμένη, παράλληλα με την διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και του συνεχιζόμενου διαλόγου, να στείλει και ένα μήνυμα πως δεν υπάρχει περίπτωση υποχώρησης πίσω από τις κόκκινες γραμμές, που δεν είναι άλλες από την αμετακίνητη στάση σε ό,τι αφορά θέματα κυριαρχίας, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την δικαιοδοσία μας σε κάθε ευκαιρία. Σε αυτό το πλαίσιο, και μετά τις πρόσφατες αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε περιοχές που δέσμευσε η Ελλάδα για ασκήσεις του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στα νότιο-ανατολικά όρια του FIR Αθηνών αλλά και δυτικά της Καρπάθου στις 5 Δεκεμβρίου για αεροναυτική άσκηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπου η Άγκυρα ζήτησε την αποστρατικοποίηση του ακριτικού ελληνικού νησιού, η Αθήνα απαντά με μια ελληνογαλλική αρμάδα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, με την ομάδα μάχης του, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται σε ελληνικά νερά. Εχθές βρισκόταν στη Σούδα και μαχητικά ραφάλ που αποτελούν την υπτάμενη πτέρυγά του ασκήθηκαν σε πεδία βολής με μαχητικά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα την Δευτέρα, 8 γαλλικά ραφάλ αντιμετώπισαν ισάριθμα ελληνικά, χθες 2 τετράδες γαλλικών ρηπών του ανέμου συνεκπαιδεύτηκαν με 8 ελληνικά F-16 Viper και σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο θα πλεύσει βόρεια της Κρήτης και μαχητικά του μαζί με ελληνικά Viper και πλοία του ελληνικού ναυτικού και της συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου θα ασκηθούν σε μια περιοχή που ενοχλεί ιδιαίτερα την Τουρκία. Η περιοχή που δέσμευσε η Αθήνα για τις ανάγκες της άσκησης είναι δυτικά της Χάλκης, της Στήλου και της Νησίρου και συμπεριλαμβάνει νησίδες και βραχονησίδες όπως η Κανδελιούσα, που στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν είχε γίνει στόχος υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών κεντρών, καθώς συμπεριλαμβάνεται στην περίφημη τουρκική λίστα, η οποία περιέχει τα 152 νησιά των οποίων η Τουρκία αμφισβητεί την κυριότητα. Στην ίδια περιοχή που θα γίνει η ελληνογαλλική άσκηση είναι νησίδες που συμπεριλαμβάνονται επίσης στην ίδια λίστα και συγκεκριμένα η Πλακίδα, το Μεσονήσι, η Σύρνα, τα Στεφάνια και ο μικρός και μεγάλος αδερφός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.